Ο κ. Χατζηδάκης είναι μαζί μας, ο Υπουργός Εργασίας. Τον καλημερίσω. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Θα πούμε και το ψηφιακό δωμάτιο γίγα της συντάξης. Αλλά θέλω λίγο να πάμε με τα ερωτήματα. Πρώτα, υπάρχουν άνθρωποι του τουρισμού οι οποίοι λένε ότι έχετε επιφέρει πολύ μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο με την κατάργηση του πενθυμέρου, όπου επιβάλλεται εξαήμερο στις εργασίες εστίασης. Δεν επιβάλλουμε κανένα εξαήμερο. Υπάρχει η συλλογική σύμβαση εργασίας, υπάρχει επί χρόνια αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία για πρώτη φορά κηρύχθηκε υποχρεωτική. Και κηρύχθηκε υποχρεωτική για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, διότι αυτό ήταν και το αίτημα της πλευράς των εργαζομένων. Κηρύχθηκε και από εκεί και πέρα υπήρξε μία διευκρινιστική εγκύκλειος της Γενικής Γραμματέως, η οποία έλεγε ότι ο ίδιος ο εργαζόμενος, εάν τον εξυπηρετεί βάσει προβλέψεων και ενός νόμου που υπάρχει από το 1990, μπορεί να ζητάει μια διαφορετική διευθέτηση του χρόνου εργασίας ο ίδιος. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων και πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Δεν θα υπάρξει κάτι το οποίο να αναστατώνει είτε τη μία είτε την άλλη. Δεν υπάρχει κατάργηση του πενθυμέρου, φαντάζομαι. Σας είπα. Μην χάνουμε την ώρα μας με πράγματα τα οποία δεν έχουν. Καλά, να κάνουμε διευκρινήσεις, κύριε Υπουργέ. Αν χάνουμε την ώρα μας ή όχι, θα το αποφασίσω εγώ τώρα, αναλόγως τις διευκρινήσεις που χρειάζομαι. Τώρα, το άλλο θέμα που έχουμε αρκετά μηνύματα και τηλεφωνήματα έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ έχουν πληρώσει κάποια χρόνια, έχουν έρθει σε οικοδομική αδυναμία και έχουν χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Έρχεται μια ρύθμιση, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή και δεν λύνει το πρόβλημα. Και ρωτάνε τι άλλο μπορεί να γίνει, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να ρυθμιστούν τα χρέη τους και να πάρουν τις συντάξεις τους. Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι χρωστάνε, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, θα υπαχθούν όταν δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις που υπάρχουν για την εφορία. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη στην εφορία υπάρχει για μια συγκεκριμένη κατηγορία χρεών ένα καθεστώς 24 δόσεων και στον ΕΦΚΑ υπάρχει 12 δόσεων και το ίδιο πράγμα, θα πάνε και αυτοί στα 24. Το ίδιο για άλλες κατηγορίες, έτσι ώστε να υπάρξει απόλυτη εναρμόνιση με την εφορία, που νομίζω ότι είναι και λογικό και δίκαιο. Και αυτό θα το κάνουμε με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που θα περάσει μέσα στο καλοκαίρι. Και θα διευκολύνονται οι άνθρωποι να πάρουν τις συντάξεις τους, έτσι. Κοιτάξτε, για τις συντάξεις υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που είναι 20.000 για αυτούς που χρωστάνε στο πρώην ΙΚΑ και στον πρώην ΟΑΕ, βασικά στον πρώην ΟΑΕ, και στον πρώην ΟΓΑ είναι μέχρι 6.000. Υπήρξε μια σχετική βελτιωτική ρύθμιση πέρσι, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. Διότι όταν έρχεται και λέει δεν βαριέσαι που χρωστάς, θα πάρει σύνταξη ανεξαρτήτως ορίων, εκείνο το οποίο θα συμβεί, κύριε Κούτρα, είναι ότι στο τέλος κανείς δεν θα πληρώνει εισφορές, διότι θα ξέρει, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια του ασφαλιστικού του βίου, διότι θα ξέρει ότι θα πάρει σύνταξη. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απ' την άλλη, είναι 100.000 οι άνθρωποι αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Είναι μεγάλο. Λάθος κάνετε. Από τα στοιχεία που μου έχει δώσει ο ΕΦΚΑ είναι 3.600. 3.600 μόλις, όχι 100.000. Αυτό μου είπανε και αυτή την εβδομάδα. Γιατί συζητάμε για τις εκκρεμούς συντάξεις και τα λοιπά. Θα το τσεκάρουμε και θα τα ξαναπούμε προφανώς, το συγκεκριμένο. Προφανώς να το τσεκάρετε, αλλά νομίζω ότι αναφέρεστε γενικότερα σε ανθρώπους που μπορεί να χρωστάνε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και όχι σε αυτούς που περιμένουν τώρα να πάρουν τη σύνταξή τους. Εσείς αναφέρεστε σε ανθρώπους, όχι, εγώ αναφέρομαι σε ανθρώπους που περιμένουν να πάρουν σύνταξη. Και δεν μπορούν γιατί έχουν αυτά το πρόβλημα. Εσείς λέτε 3.600, βεβαίως δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τα στοιχεία σας, απλώς λέμε. Μα κοιτάξτε, για να σας δείξω πόσο λάθος είναι τα στοιχεία σας, είναι πολύ απλό. Αυτή την ώρα έχουμε καμιά 60.000 εκκρεμείς συντάξεις συνολικά. Πώς είναι δυνατόν να χρωστάνε 100.000, αν το σύνολο αυτών που περιμένουν να πάρουν σύνταξη και είναι λήξη πρόθεσμη είναι 60.000. Είναι απλή λογική. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα χρέος
και δεν μπορούν για 2 χρόνια, για 1 χρόνο, για 3 χρόνια να προχωρήσουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που είναι λίγο πριν τη σύνταξη. Πάλι ισχύει το ότι για να πάρεις σύνταξη πρέπει να έχεις δώσει τις εισφορές σου. Αυτός είναι ένας πάγιος κανόνας, ο οποίος ισχύει σε όλα τα ασφαλιστικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Προφανώς, αυτό λέω, και αν θα ενταχθούν στη ρύθμιση οι άνθρωποι, να μπορέσουν να αποπληρώσουν με κάποιο τρόπο πιο εύκολα τα χρέη που έχουν. Αυτό είπα. Σας είπα ότι έχουμε κάνει ρυθμίσεις. Έχουμε κάνει ρυθμίσεις γενικώς και τώρα με τον κορονοϊό. Όπου δεν υπάρχει εναρμόνιση με την εφορία, θα κάνουμε ρυθμίσεις εναρμόνισης με την εφορία. Αλλά βεβαίως από τη μια πλευρά πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να υπάρξει και κίνδυνος για τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία. Διότι, ξέρετε, για να δώσεις συντάξεις πρέπει να εισπράττεις και εισφορές. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το περιθώριο. Ή αλλιώς πρέπει να έρθω σε εσάς που δεν είστε αυτή την ώρα έτοιμος να πάρετε σύνταξη και να σας πω στη φορολογική σας δήλωση θα πληρώσετε κάτι παραπάνω για να πάρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους λέτε παραπάνω χρήματα. Νωρίτερα συντάξεις, μάλλον. Χωρίς να έχουν πληρώσει οι ίδιες φορές. Εγώ είπα για τη ρύθμιση, κύριε Υπουργέ. Για μια ρύθμιση είπα. Το φτάσαμε. Και εγώ σας λέω ότι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στο ψηφιακό δωμάτιο. Μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το ψηφιακό δωμάτιο και μετά να μας πείτε και τι γίνεται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και αν λειτουργεί ικανοποιητικά το πρωτοχρονικό διάστημα, γιατί 15 μέρες ισχύει αυτή, μέχρι σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και αν υπάρχουν καταγγελίες παραβίασης των κανόνων. Να σας πω για το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας για να κλείνουμε με το θέμα των συντάξεων. Είναι μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επικοινωνούν πια οι εν αναμονή συνταξιούχοι με τον ΕΦΚΑ, διότι δεν θα χρειάζονται ούτε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ούτε βουλευτικά γραφεία. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδος, όπως πολύ καλά ξέρετε. Πολύ μεγάλη πρόοδος, πολύ μεγάλη, να μην χρειάζονται τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες για να πάρουν τις συντάξεις τους. Είναι κανονικότητα δηλαδή. Τώρα, από το 20 και μετά, όλοι αυτοί που υποβάλλουν τα χαρτιά τους για σύνταξη το κάνουν ηλεκτρονικά. Ναι. Ο ΕΦΚΑ αυτή την ώρα έχει το 95% των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των εναναμονή συνταξιούχων. Και μπορεί να βρει στο επόμενο διάστημα και τους υπόλοιπους κάνοντας στοχευμένες επικοινωνίες. Διότι υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στην υποβολή των δηλώσεων τους. Λοιπόν, μπορεί. Πρώτον, ο ΕΦΚΑ ο ίδιος, αντί να στέλνει γράμματα τα οποία φτάνουν μετά από μήνες καμιά φορά και χάνονται σε διάφορους διαδρόμους, να στέλνει ένα email, ένα ηλεκτρονικό γράμμα στον οποιονδήποτε περιμένει να πάρει σύνταξη και αν του λέει μου λείπει αυτό το στοιχείο, αυτό εκείνο και παρακαλώ στείλτε μας το. Και από την άλλη πλευρά και ο εναναμονή συνταξιούχος μπορεί να μαθαίνει βεβαίως και σε ποιο στάδιο είναι η σύνταξή του, με ένα αντίστοιχο email, αλλά μπορεί να εξυπηρετείται κιόλας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνεται στον ένα και στον άλλον, χωρίς να χρειάζεται να βάζει ενδιάμεσους, στέλνοντας και αυτός ένα email, το οποίο πάει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Υπάρχει μια κεντρική κατανομή από εκεί και πέρα, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ελέγχει κεντρικά τα emails και τα στέλνει στους χειριστές των θεμάτων. Ξέρετε, κύριε Χατζηδάκη, ένα από τα πράγματα. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα στην ψηφιοποίηση, δεν το συζητάμε, γενικά στη χώρα από τον κύριο Πιερακάκη. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα στην ψηφιοποίηση και στο δικό σας τομέα από εσάς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι όλα σταματούν στα mail. Δηλαδή, πολλές φορές οι πολίτες στέλνουν ένα mail στις διευθύνσεις και δεν τους απαντάει ποτέ κανένας. Αν σταματούσαν, κύριε Κούτρα, και προτού κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία, δεν θα είχαμε αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό απονομών των συντάξεων. Διότι έχουμε το 83% αύξηση το 2021 σε σχέση με το 2019 και τώρα, στο πρώτο εξάμηνο του 2022, βγήκαν παραπάνω συντάξεις από ό,τι βγήκαν ολόκληρο το 2019. Επομένως, δεν νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάνουμε βελτιώσεις κάθε μέρα και τούτη εδώ η πρωτοβουλία, το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας, φέρνει πιο κοντά τον ασφαλισμένο και τον ΕΦΚΑ και κάνει καλύτερη την καθημερινότητα και των δύο πλευρών. Είναι λιγότερη ταλαιπωρία, μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερα αποτελέσματα στην απονομή των συντάξεων, διότι το πράγμα θα πάει πιο γρήγορα. Τι αριθμό συντάξεων αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα, κύριε Χατζηδάκη, και κυρίων συντάξεων και εφάπαξ και επικουρικών? Κοιτάξτε, είναι γύρω στα 60.000, στις 60.000 όπως σας είπα προηγουμένως. Αυτή την ώρα
Να ξέρετε, να σας το πω διαφορετικά. Έχει εκδοθεί το 94% των συντάξεων που εκκρεμούσαν από το 16 ίσαμε και τώρα. Και απομένει το 6%. Μες. Έχουν μείνει συντάξεις βασικά, δηλαδή το 18 και πριν έχει κλείσει τελείως. Στο 19 μένει το 1%. Στο 20 μένει το 5%. Ναι. Στο 21 έχει εκδοθεί το 81%. Και στο 22, και αυτό είναι σημαντικό, είναι... μέχρι το Μάρτιο, γιατί μέχρι το Μάρτιο από εκεί και πέρα, από εκεί και πριν αρχίζει να έχουμε, ναι, θέμα με εκκρεμίσεις και λήξεις, πρόθεσμες δηλαδή, έχει εκδοθεί, προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό, το 70%. Δηλαδή, από αυτές του είναι πρώτου τριμήνου σε φέτος, κάθε περίπτωση, έχει... δεν το συζητάμε. Γιατί σημαίνει ότι οι συντάξεις πια, ιδίως αυτές που υποβάλλονται οι αιτήσεις τελευταία, έχουμε έκδοσή τους μέσα σε 2 μήνες καμιά φορά. Γιατί, σε κύριε τρεις Υπουργέ, μήνες, βασικά άρα, σημαίνει ότι ένας πάμε... άνθρωπος που έχει δουλέψει 40 χρόνια και θέλει να πάρει τη σύνταξή του αμέσως, γιατί μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ζήσει τον εαυτό του όπως έπρεπε να την έχει τα προηγούμενα χρόνια για 2 και 3 χρόνια από τα έτοιμα, παίρνει χρήματα αμέσως στην τσέπη του και έτσι πρέπει. Δηλαδή είναι κάτι αυτονόητο με αυτή την αθλειότητα του ελληνικού κράτους που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Προβλεπόταν βεβαίως κάποιες προκαταβολές και εμείς πέρσι θεσπίσαμε, ναι, την προκαταβολή στο ύψος εθνικής σύνταξης, αλλά αυτό ήταν ένα πυροσβεστικό μέτρο. Έχετε δίκιο ότι ήταν ντροπή και έπρεπε να πάμε πιο γρήγορα και πάμε πιο γρήγορα και στις επόμενους μήνες θα πάμε ακόμα περισσότερο γρήγορα. Πάμε στην ψηφιακή... Σας χορτάω τώρα για την ψηφιακή... Ναι, για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ναι. Αν δουλεύει την ψηφιακή κάρτα και αν υπάρχουν καταγγελίες. Δουλεύει. Το 85% αυτή την ώρα των εργαζομένων στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετς, με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχα, αλλά δεν ήταν χτεσινή ή προχτεσινή, μπορεί να έχει ανέβει κι άλλο το ποσοστό, έχουν μπει μέσα. Θα μου πείτε γιατί δεν είναι το 100%. Πρώτον, γιατί είναι περίοδος αδειών ο Ιούλιος και αυτοί που δεν πάνε, λόγω του ότι έχουν άδεια, δεν χτυπάνε ψηφιακή κάρτα. Και επίσης στις τράπεζες ειδικά υπάρχει και ένα ποσοστό τηλεεργασίας. Ναι. Άρα. Έχουν μπει οι εργαζόμενοι, υπήρχαν 2-3 επιχειρήσεις που δεν είχαν μπει κανονικά στον κλάδο το σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω, και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να το ανεχθούμε. Υπάρχει ένα δίμηνο μεταβατικό, αλλά σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ενταχθούν. Απολύτως. Απολύτως. Και θα προβλεφθούν και σχετικές ποινές. Οι έλεγχοι σε αυτές τις εταιρείες έτσι και αλλιώς συνεχίζονται για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Λέει κάποιος, με έβαλε ο εργοδότης μου, ενώ τελείωσα στις 4 η ώρα, να μείνω μέχρι τις 6 και χτύπησα τυπικά κάρτα. Και από εκεί και πέρα δεν πληρώθηκα, διότι, ναι, με έβαλε να κάνω αυτή την παράτυπη πρακτική. Και εκείνο που λέω, εκείνο που απαντού είναι το εξής. Ότι η κάρτα εργασίας είναι το απόλυτο αποδεικτικό μέσο. Δηλαδή αυτή την πρακτική μπορούσε να την κάνει ο εργοδότης σου και μέχρι τώρα, να την ακολουθήσει και μέχρι τώρα. Ναι. Όμως, όταν πήγαινε η επιθεώρηση εργασίας, δεν είχες κάποιο αδιαφυσβήτητο αποδεικτικό μέσο να πείσεις πότε πήγες και πότε θα έφευγες. Επειδή το έχουμε έχεις τώρα, την κάρτα. Τώρα έχεις την κάρτα. Ναι. Φαίνεται ότι ξεκίνησε στην τάδε ώρα και έφυγε στην τάδε ώρα. Έρχεται ο επιθεωρητής της επιθεώρησης εργασίας, ο οποίος, προσέξτε, μπορεί να πάει και με ανώνυμη καταγγελία. Δεν είναι, ναι, υποχρεωτικό να καταγγείλει κάποιος ο ίδιος για το. Γιατί λένε πολλοί, μα εγώ φοβάμαι τον εργοδότη κτλ. Μπορεί να γίνει και ανώνυμη καταγγελία. Πάει ο ελεγκτής, βρίσκει εκεί πέρα ότι είσαι παράτυπα, τρώει μία καμπάνα πολύ μεγάλη ο εργοδότης στο κεφάλι. Επομένως, γι' αυτό τη ζήτησε η ΓΣΕ την ψηφιακή, ναι, κάρτα εργασίας. Τι ύψος είναι η καμπάνα, κύριε συνομότησε η ΓΣΕ, κύριε, υπέρ των εργοδοτών. Τι ύψος είναι η καμπάνα που τρώει. Μέχρι 10.500 ευρώ, εξαρτάται από τις παραβάσεις, αλλά 10.500 είναι για τη μαύρη και την αδήλωτη εργασία. Ναι. Να δούμε. Το είχαμε πει, όταν μας την είχατε παρουσιάσει, το είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό, ότι θα βάζουν οι εργοδότες τους ανθρώπους να χτυπούν την κάρτα και θα κάθονται στη συνέχεια.
Εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά υπάρχουν κυρώσεις και σας λέω, δεν απαιτούνται επώνυμες καταγγελίες. Το ότι δεν απαιτείται επώνυμη καταγγελία είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το λέμε αυτό. Γιατί ανώνυμα κάποιος, χωρίς να κινδυνεύσει, μπορεί να στείλει τον έλεγχο. Βεβαίως. Και επειδή ξέρουμε ότι πέραν των μισθών, το δεύτερο σοβαρότερο πρόβλημα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά εργασίας είναι η μαύρη και κυρίως η υποδηλωμένη εργασία. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε πράξη την ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα επεκταθεί παντού και στις μεσαίες και στις μικρές επιχειρήσεις και του χρόνου τέτοιο καιρό θέλουμε να είναι και στον τουρισμό και στην εστίαση. Ναι. Ακριβώς γιατί μας ενδιαφέρει όχι στη θεωρία με μπλα μπλα και τα λοιπά. Να γίνει στην πράξη. Για να το να δούμε. Ελέγξουμε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο. Λοιπόν, κλείνοντας κύριε Υπουργέ, η τοξικότητα που εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες στο δημόσιο βίο και στον πολιτικό βίο, με την Πισπυρίγκου που από τον κύριο Βερναδάκη παρομοιάζεται με την κυρία Κεραμέως, με τα όσα ακουστήκανε για το Λιγνάδι, με τον κύριο Μητσοτάκη ουσιαστικά να αφήνει υπονοούμενο ότι για τον εμπρισμό στο Real FM κάπως υπάρχει μια σύνδεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι θα αντέξει η χώρα σε προεκλογικό κλίμα μέχρι του χρόνου τον Απριλίο, ας πούμε? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μια απίστευτη τακτική. Νομίζω, πώς λέμε, του χρωστάει ο Θεός, νομίζει κάποιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζει του χρωστάει ο λαός. Κάτσανε 4,5 χρόνια στην εξουσία και θεωρούν ότι περίπου είναι αυτονόητο ότι θα είναι για πάντα στην εξουσία. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα είναι. Λέω όμως ότι ο κόσμος κρίνει, συγκρίνει πια. Θέλει θέσεις, θέλει πρόγραμμα, θέλει σοβαρότητα. Με όλα αυτά που κάνουν και δηλώνουν, δείχνουν ότι πρώτον υπάρχει ένα έλλειμμα σοβαρότητας στο κόμμα, ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, ναι, και δεύτερον ότι πάντως προοδευτικούς δεν μπορεί να τους χαρακτηρίσεις με τέτοιου είδους απόψεις. Δηλαδή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για όλο το τοξικό κλίμα? Από τη Νέα Δημοκρατία δεν ευθύνεται κανένας? Παραδείγματος χάρη είχαμε τη δήλωση του κυρίου Συρίγκου χθες, η οποία προφανώς άστοχη και σε άστοχο σημείο νομίζω. Συγχωρείτε, ακόμα και όταν μιλούσε ο κύριος Συρίγκος, σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής του δεν υπήρχε αντίδραση. Ήταν μια τοποθέτηση με την οποία κανείς μπορεί να συμφωνήσει, να διαφωνήσει. Πάρα πολλοί από εμάς έχουμε μιλήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο για το Πολυτεχνείο, αλλά δεν νομίζω ότι προκάλεσε ή έβρισε κάποιον ή προέβησε χαρακτηρισμούς για κάποιον πολιτικό. Την αποπομπή του ζήτησε ο κύριος Τσίπρας. Βλέπετε ότι τη μια μέρα είναι ο κύριος Πολάκης, την άλλη μέρα ο κύριος Βερναρδάκης, την άλλη μέρα είναι δηλώσεις του οποιοδήποτε για οποιαδήποτε απόφαση της δικαιοσύνης που δεν αρέσει, ξέρω εγώ. Θα έλεγα, πώς να σας το πω, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να βγει λίγο από την πρίζα. Εμάς, να σας το πω τελείως ειλικρινά, καλό μας κάνει αυτή η προσέγγιση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτού είδους η επιθετικότητα. Αλλά δεν νομίζω ότι κάνει τέτοιο προεκλογικό κλίμα, στη δημοκρατία. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, θα αντέξει η χώρα τέτοιο προεκλογικό κλίμα? Δηλαδή ένα χρόνο θα είμαστε έτσι? Χρειάζεται. Εμάς η προσοχή μας κυρίως δεν είναι στο κλίμα. Βεβαίως όλα τα παρατηρούμε και όλα τα σχολιάζουμε. Είναι στη διακυβέρνηση του τόπου. Έχουμε μπροστά μας και εμείς και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη ένα δύσκολο χειμώνα, μια δύσκολη περίοδο λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, και προσπαθούμε να κρατήσουμε σταθερά το τιμόνι. Και νομίζω ότι αυτό χρειάζεται και ο τόπος. Καλημέρα, στην παρούσα φάση. Περισσότερο απ' όλα. Καλημέρα, γεια σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα.